Όπως όλοι ξέρουμε, η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 1973. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Για την ακρίβεια, 6 χρόνια πριν, στις 21 Απριλίου του 1967. Εκείνο το βράδυ, αλλιώς είχε πέσει να κοιμηθεί η Ελλάδα και αλλιώς ξύπνησε. Κοιμήθηκε με δημοκρατία. Ναι, μεν δημοκρατία τραυματισμένη, ταλαιπωρημένη, γεμάτη προβλήματα και διαμάχες, αλλά ήταν δημοκρατία. Και αλλιώς ξύπνησε το επόμενο πρωί. Ένας περίεργος θόρυβος ακουγόταν στους δρόμους. Ήταν ο θόρυβος των τάγκς που είχαν έρθει για να σώσουν υποτίθεται τους Έλληνες και το μόνο που κατάφεραν ήταν να τους καταπιέσουν και να τους αδικήσουν. Η δημοκρατία αποδεικνύονταν για άλλη μια φορά, ελπίζουμε η τελευταία, ανήκαν να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Πάντως, το βράδυ της 20 Απριλίου του 1967, η ζωή συνέχιζε τον κανονικό της ρυθμό. Τι να κάνω, ρε Βαγγέλη, παρκέν δεν θα έρθω όλο το βράδυ. Να πέσουμε 9, μπορεί να του χαιρίσουν. Μα ρε Βαγγέλη, αφού το δώσουμε τα χαρτιά, πα τον άνθρωπο να φύγει, δουλειά έχει αύριο. Γιατί εγώ τι έχω, δεν έχω δουλειά. Άμα είστε έξω, δεν σου έρθει ένα καφέ. Κάνει υπομονή, να παίξουμε το άλλο Σάββατο. Δεν μπορώ να πω τίποτα, ο καθένα είναι αυτό να κάνει ό,τι θέλει. Άλλωστε δημοκρατία έχουμε. Ω πότε θα έχουμε δημοκρατία, αυτό κανεί δεν το ξέρει. Τι εννοεί Παναγιώτη, ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμεί. Πολλά ακούγονται, Βαγγέλη μου. Λένε πω ετοιμάζονται για πραξικόπημα. Χριστό και η Παναγία. Τι είναι αυτά που ακολουθιάθηκα. Τι πραξικόπημα τη βλατσίζει, Ω Παναγιώτη. Για σοβαρά, σου παρακαλώ. Σοβαρό είναι. Αυτά που σου λέω τα πούσε που έτσι πηγέ. Όμω πιστεύω ότι ο λαό δεν θα επιτρέψει να γίνει πραξικόπημα. Μα τι μπορεί να κάνει ο λαό. Σε πληροφορώ, κύριε Αυτοκίνητη, ο λαό είναι πολιτικά όριμο. Θα αντιδράσει αν ήρθε η νέα δημοκρατία. Ρε παιδιά, τόσο όπλο μιλάμε, θα έχουμε τελειώσει την παρτίδα. Βαγγέλη, είσαι τόσο ανέκδοτο. Για δικτατορία μιλάμε, για κατάργηση τη ελευθερία. Σύνελθε, δεν σε νοιάζει καθόλου να είναι δικτατορία. Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ τη δώσω τη δουλειά μου και τα δύο παιδιά. Δεν πειράξει κανέναν. Τότε γιατί να μην πειράξω με λέξη κυβέρνηση. Μα δεν καταλαβαίνει τι σου λέω. Δεν μιλάμε για απλώ αλλαγή κυβέρνηση. Μιλάμε για πραξικόπημα, για χούντα. Ω, ησυχά, τίποτα δεν θα γίνει. Ο λαό είναι όριμο. Δεν θα επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Άντε, κοιμήθηκε χωρί άλλο. Θα λέμε το άλλο Σάββατο. Καληνύχτα. Και κοιμήθηκαν όλοι ήσυχοι. Μόνο που όταν ξύπνησαν, η Χούντα είχε αναλάβει την εξουσία. Έμβλημα τη Χούντα ήταν ο Φίνικα που αναγεννάται από τη στάτη του. Έτσι είναι και ο φασισμό. Εκεί που νομίζει πω τελείωσε οριστικά, επανεμφανίζεται και γεμίζει με αίμα τι σελίδε ιστορία. Γι' αυτό οι πολίτε πρέπει να επαγρυπνούν και να μένουν αδιάφοροι. Να μην λένε εμένα τι με νοιάζει, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου, γιατί αυτό θέλει ο φασισμός. Αδιάφορους ανθρώπους που κοιτάζουν τη δουλειά τους. Σαν τον κύριο Βαγγέλη, καλή ώρα. Ένα καλοκάθαρο, συνηθισμένο άνθρωπο που νομίζει πως ξύπνησε, μα δυστυχώς κοιμάται ακόμα. Γυναίκα, ετοίμασέ με έναν καράφι. Κάτι έχουν τα μάτια μου, φαίνεται από την ίστα. Τι έχουν τα μάτια σου. Να πει λίγο τσούδο στο παράθυρο και μου φάνηκε πως είναι περνάει ένα τάγκ. Αχ, Βαγγέλη μου, δεν είναι η νύστα. Το ποτό είναι. Ήπιες πολύ χθες το βράδυ. Υπερβολίες, δύο ποτεράκια και όλα τζόλια. Δεν ήρθες δύο, τέσσερα ήρθες, τα μέτρα εγώ. Αλλά είχε χάρη που είχαμε κόσμο γιατί δεν ήθελα να σου κάνω σκηνή. Σταμάτα επί τόλου σε Αφροδίτη. Φτιάξε με ένα μερακλή καφέ και έστω πολλά λόγια. Βάλε τη μουσική στο ράδιο να ξυπνήσουμε. Δεν έχει μουσική. Προλιγόνισε το ραδιόφωνο και είχε μόνο κάτι εμβατήρια. Μήπως είναι καμιά γιορτή. Τι γιορτή γυναίκα, 21 Απριλίου έχουμε. Ξέρεις κανένα γιο προληπτό τέτοια μέρα. Μυστήριο, πολύ μυστήριο. Γείτονες, ανοίξτε, ανοίξτε γονέα! Παναγιώτης είναι, ανοίξω την πόρτα. Βαγγέλη, Αφροδίτη, τα μάθατε. Σήμερα το πρωί σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που αλλάξει τη ροή της ίδιας ελληνικής ιστορίας. Τι σημαίνει, Παναγιώτη, συμφώνησε να επιτρέψει τον παντρεύον του Μητσοτάκη. Δεν είναι ώρα για αυτό, Βαγγέλη. Η Ελλάδα θα ανοίξει σήμερα νέο κεφάλαιο. Μα τι έγινε, θα μας πει επιτέλους. Επανάσταση. Επανάσταση, τι επανάσταση, πού βρισκόμαστε, στο 1821. Δεν εννοώ τέτοια επανάσταση. Είσαι από το κέντρο εξουσία. Αυτό εννοώ. Δεν χρειάζονται και εκλογές. Βλέπετε, ο λαός δεν είναι όριμος. Γεια σα, σου πάμε, γιατί δεν μας τα λες καλά. Εσύ χθες το βράδυ μας έλεγες πως ο λαός είναι όριμος και δεν επιτρέψει κανένα να απειλήσει τη δημοκρατία. Άσε τι έλεγα χθες. Δεν ήξερα πόσο στεγματάει στο παδόπουλο τη γη των αυτών. Δηλαδή, Παναγιώτη μου, έγινε πραξικόπημα. Επανάσταση, όχι πραξικόπημα. Έχει μεγάλη διαφορά. Μα εσύ χθες το βράδυ. Αφήστε τι έλεγες το βράδυ. Συνεννοηθήκαμε. Από σήμερα όλα αλλάζουν. Με ειδοποίησαν μάλιστα που συναλαμβάνω γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Και τι σχέση έχεις εσύ με την οικονομία. Εγώ δεν έχω σχέση. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι διαχειριστής σε αυτή την πολυκατοικία. Ναι, είναι έτσι. Έτσι είναι. Και στο κάτω-κάτω η αλλαγή δεν είναι προσωρινή.
Μόλις ο Παπαδόπουλος βάλει τη χώρα στην τάξη, θα προκηρύξει πάλι ελεύθερες εκλογές. Ακόμα λίγες εβδομάδες για το τόπο του διαδρομιά του. Όταν λες λίγες εβδομάδες, πόσες εννοείς? 5 το πολύ 10. Πέρασαν 5 εβδομάδες, πέρασαν 10, πέρασαν 20, 30, 40, για να φτάσουμε στις 332 εβδομάδες και η Ελλάδα να βρίσκεται ακόμα στο γύψο. Είναι Νοέμβρης του 1973 και η Ελλάδα διανύει τον 6ο χρόνο δικτατορίας. Όπως λέει και ο λαός, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οι δικτάτορες έχουν οδηγήσει τη χώρα σε διεθνή απομόνωση. Φυλακές, βασανιστήρια και εξορία περιμένουν όποιον αντιστέκεται ή όποιον τολμάει να διατυπώσει ελεύθερα τη γνώμη του. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Οι φοιτητές κάνουν κατάληψη στον χώρο του Πολυτεχνείου. Ζητούν την πτώση της Χούντας και ελεύθερες εκλογές. Σύντομα, μαζεύονται στο πλευρό τους μαθητές, εργάτες, νέοι και νέες από όλη την Αθήνα. Και όπως ήταν φυσικό, οι τύρανοι αρχίζουν να φοβούνται. Το ποτήρι της λαϊκής οργής της αγανάκτησης έχει πλέον ξεχυλήσει. Οι στιγμές είναι μεγάλες. Όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό. Όλοι, εκτός από τον κύριο Βαγγέλη, που συνεχίζει ακόμα να κοιτάζει τη δουλειά του. Γυναίκα, κόκαλε για αυτός ο καφές. Τώρα, Βαγγέλη, ούτε 2 λεπτά δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Μα γιατί σου τόσο πολύ? Ναι, βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι γίνεται. Θα ρώτησα πώς θα έχουμε επεισόδια στο Πολυτεχνείο. Είδα στρατιώτη τάνς. Και τι μαζί δεν μας λέει, γυναίκα. Ας νοιαστούν όσοι έχουν τα παιδιά τους εκεί. Πώς, ρε Βαγγέλη, γιατί το λες αυτό? Επειδή έρχεται τα δικά μας τα παιδιά να είναι ήσυχα, δεν θα νοιαστούν για τα παιδιά των ολονών. Μα γιατί δεν θα νοιαστούμε? Νοιάζει ποτέ κανείς για μένα που δεν έβλεπε σε λίγο από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουμε βόλτα? Όχι βέβαια. Και τότε εγώ γιατί να νοιαστούν για όλους αυτούς? Φροδίτη μου, σε αυτόν τον κόσμο όπως έχει τσιμηθεί. Έτσι με άμασε ο βαρεμένο ο πατέρα μου, όλα του καλή έτσι που βρίσκεται. Και δεν μου λες, πού είναι τα παιδιά, γιατί είσαι σήμερα? Στη Βίκη πήγαν για διάβασμα, δεν θα αρχίσουν. Ευτυχώς είναι μαζί, ο Πέτρος είναι πληρωμένο παιδί. Του είπες να προσέχεις και να μην πέρασε το Πολυτεχνείο. Του το είπα, πάρε την αδερφή του από το χέρι και σε λίγο θα είναι εδώ, μην ανησυχείς. Δεν ανησυχώ, απλώς σήμερα καλό θα ήταν να κερδίσουμε την πρώτα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Όλοι οι αλήτες του Πολυτεχνείου έχουν μαζευτεί. Δεν είναι αλήτες, παιδιά είναι. Παιδιά που ζητούν δημοκρατία. Δημοκρατία? Τι λες, γυναίκα, πού την έμασες αυτή τη λέξη? Μα οι φωνές των παιδιών ακούγονται μέχρι το σπίτι μας, Βαγγέλη. Επειδή είσαι εσύ περήφανος στα αυτιά και δεν τις ακούς, νομίζεις πως όλες σαν εσένα. Σταμάτα επί τόσο φροντίζει να μας ακούσει ο γείτονος Παναγιώτης. Ξέρεις ότι γνωρίζει εσύ έχεις τη μέληση. Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Όλα τα κουμπούλια του παρακράτου σου φίλοι του είναι. Τέλος πάντων, δεν με ενόχλησε ποτέ ο άνθρωπος. Καρφίδι μου για την συνεργάτη της Χούντας ή όχι. Ποια Χούντα, τι είναι αυτό που λες, τρελίσει. Όχι, ρε Βαγγέλη, άφησε με την δύσκη και την αφόρεξη. Άντε πει τον καφέ σου μην κρυώσει. Ωραίος, ωραίος. Ο κύριος Βαγγέλης αρχίζει να ανησυχεί. Δεν ξέρει πως ο Πέτρος και η Έλλη βρίσκονται στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρει πως αγωνίζονται στο πλευρό των συμμαθητών τους μαζί με τους φοιτητές και τους υπόλοιπους νέους. Τα παιδιά αγωνίζονται για μια Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική. Ούτε που περνάει από το μυαλό του κύριου Βαγγέλη κάτι τέτοιο. Αυτός κοιτάει τη δουλειά του. Δεν τον νοιάζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν τον νοιάζει αν είναι σκλαβωμένη η πατρίδα του ή αν την καταπιέζουν τύρανοι. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι νέοι γενναίοι που νοιάζονται. Είναι όμως άοπλοι. Έτσι, όταν το τάγκ τσαλαπατάει την πύλη του Πολυτεχνείου και μπαίνει μέσα, οι νέοι και οι νέες τρέχουν σοφοί. Προσπαθούν να γλιτώσουν από τις σφαίρες των στρατιωτών, θέλοντας να αποφύγουν τη σύλληψη και το βασανιστήριο. Τι έγινε, ποιος χτυπάει την πόρτα τέτοια ώρα? Πέτρο, τι συμβαίνει? Έλεγε, δεν είμαι το μέλλον του καμψό σου. Είμαστε στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο? Μα είσαι εδώ λοιπόν για διάβασμα. Πέτρο, δεν είναι αυτό που λέει αδερφή σου. Μητέρα, δεν είχαμε πάει για διάβασμα. Στο Πολυτεχνείο μας είχε διαμαρτυρηθεί ενάντια στη Χούντα. Χριστέ μου, τι θα γίνει να το μάθει ο πατέρας σας? Γυναίκα, τι συμβαίνει, γιατί τόση φασαρία? Μα καλά, εσύ τι πάθατε, πού ήσασταν? Μήπως είχατε κάνει τύχημα στο τσίντο? Όχι, πατέρα, δεν είχαμε τύχημα. Στο Πολυτεχνείο είμαστε. Στο Πολυτεχνείο? Δεν σας είπα να μην πάτε τσί. Συμφορά μου τι έπαθα. Τα παιδιά μου, τα βλαστάρια μου, που τα μεγάλωσα με κόπους θυσίες. Αχ, τι μου κάνετε παλιόπαιδο. Σας συγχωρώ, αφού δεν πάτε τίποτα, σας συγχωρώ. Αλλά μου προσχεθείτε, δεν το ξανακάνετε. Γιατί μας σχόλασε, πατέρα, δεν σου ζητήσω συγγνώμη. Ναι, αλλά θα σου το πω να ζητήσετε, δεν είναι? Όχι, βέβαια, δεν κάνουμε κάτι κακό. Δεν κάνετε κάτι κακό? Δηλαδή δεν είναι κακό που είστε στο Πολυτεχνείο, μαζί με τους υπόλοιπους μαλλιάδες, τους γιαγιάδες και τους τεντυμπόιδες. Πήγαμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε μάλλον. Δεν ήμασταν μόνοι μας, όχι, είναι στην Αθήνα μαζί μας. Δεν με νοιάζει για τους άλλους νέους. Για τα παιδιά του Βαγγέλη αποστολή δεν με νοιάζει. Και δεν μου λέτε, σε συγχαίρει η αστυνομία. Σας
Σε ένα στενό του ξεφύγαμε. Νομίζω πως μας έχασαν. Νομίζεις! Δηλαδή είσαι σίγουρος. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα. Βρε, από νύρα αυτά πλάσματα. Επειδή σας έψω να ξεφύγετε για να δούμε που μένετε. Από στιγμή στιγμή θα χτυπήσει η πόρτα και θα με συλλάβουν όλους. Και εμένα ζήτημά μου σας. Πατέρα, ρέμιση. Όχι, δεν είναι μόνο. Πρέπει κάτι να κάνω. Θα πει στο γείτονο στον Παναγέτη. Βαγγέλη, είσαι τρελός. Θα καταδώσω τέτοιο στα παιδιά. Ο Παναγέτης είναι καλός άνθρωπος. Θα δεις και το Υπερβολές! Η Χούντα, η κυβέρνηση δεν είναι από. Δεν κάνει ένα συστήριο, το σκότωσε κανέναν. Πατέρα, ετοιμάσαι με αυτήν την Δημήτρη. Ναι, βέβαια. Καλό παιδί, ο Μίλη. Αποκλείεται να ετοιμάσαι εσύ. Το σκότωσα σήμερα το πρωί, στο πολυτεχνείο. Την ώρα που μετέφερε τα αγματίε. Τον πυροβόλησε την καρδιά. Δεν σου πιστεύω. Τα χέρια μου ξεψήγησε. Τα έχω την αγόρα πάνω στο πουκάμισό μου. Μα για ποιο λόγο του σκότωσα. Μήπω είναι και τεφτένει τον πολιτικά. Σε επειδή είσαι ανακατέθαλο να του σκοτώσω. Βρε, να ακούω τον πατέρα σα. Πώ τόσο λέω να κατέψει τη ζωή σα. Εσύ θα βγάλεις το βίντεο την τρύπα. Άρα δύο μίση, ζητούσε τη δουλειά του σήμερα θα σώσει. Ξέρεις πώς σκοτώθηκαν σήμερα που δεν είχαν ανακατευθεί καθόλου. Μία κοπέλα 17 ετών, η Βασιλική Πεκιάρη, βρισκόταν στα ράφια του σπιτιού του όταν την πυροβόλησε το κεφάλι. Δεν του είχε πειράξει τίποτα, δεν ανακατευόταν τα πολιτικά. Και τότε γιατί του σκότωσαν. Γιατί ήταν να τραυματίσουν τον κόσμο. Μέχρι κοινικά τέτοια σκότωσαν. Μα είναι δυνατόν. Ξέρεις τι έγινε με ένα πεντάχρονο που περπατούσε με τη μητέρα του στον δρόμο. Του πυροβόλησε το κεφάλι έτσι από μια στρατιωτική περίπολη. Υπερβολές! Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να σκοτώσει μικρό παιδί. Μάλλον κατά λάθος έγινε. Δεν έγινε κατά λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείτε να του ανθρώπου, είναι χειρότεροι και από εγκληματίες. Επειδή ο Μέρης πυροβολούσε τυφλά, δεν του ενδιαφέρει αν τα θύματα του είναι μικρά παιδιά, είναι υγιή. Άμα είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Έτσι είναι και χειρότερο. Πατέρα, ξέρεις, το λέγεται ο ίδιος Κομινός. Πως δεν πρέπει να λέμε εμένα τι με νοιάζει. Γιατί αυτό δουλεύει τη δουλειά. Ανθρώπους αδιάφορους που να κοιτάζουν τη δουλειά του και να λένε εμένα τι με νοιάζει. Ξέρεις τι πρέπει να λέμε. Να λέμε εμένα με νοιάζει. Και τότε κανένας τύραννος, όσο η συνοχή να είναι, δεν θα τολμήσει να μας στερήσει την ελευθερία μας. Τελικά είχε δίκιο ο Διομήδης. Φταίμε όλοι όσοι επιτρέψουν στους σκοτικούς να διαπράξουν τα κλίματά τους. Άντε, πηγαίνετε για ύπνο και μην φοβάστε κανέναν. Όποιος έλειπε πρώτα να τα βάλει μαζί μου. Καληνύχτα, Βαδερά. Καληνύχτα. Τα τμήματα του Πολυτεχνείου ήταν δεκάδες. Ανάμεσά τους μαθητές, φοιτητές, νεαροί εργάτες, ηλικιωμένοι άνθρωποι που έτυχε να βρεθούν στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα, ακόμα και μικρά παιδιά. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν μακριά από το χώρο του Πολυτεχνείου. Πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές που σκοπό είχαν να προκαλέσουν τρόμο και σύγχυση στον απλό λαό. Τη μνήμη τους όμως την τιμούμε σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου. Γιατί, όπως λένε όσοι έζησαν τα γεγονότα, εκείνες τις κρίσιμες μέρες της εξέγερσης, το Πολυτεχνείο ήταν ολόκληρο το κέντρο των Αθηνών. Έπειτα από ένα τόσο τραγικό γεγονός, το καθεστώς μπροστά στη λαϊκή οργή κατέρεσε. Η δημοκρατία επανήλθε μετά από 7 χρόνια δικτατορίας και η ζωή ξαναπήρε τον κανονικό της ρυθμό. Γείτονες, ανοίξτε, έχω σπουδαία νέα. Παναγιώτης, ελέγχω στον πρώτο. Γείτονες, τα μάθατε. Έπεσε η Χούντα. Ελάτε στους δρόμους να τον γυρίσουμε. Μα καλά, εσύ, Παναγιώτη, γιατί πανηγυρίζεις. Μα θέλει και ερώτημα. Έπεσε η Χούντα, έπεσε η θύρα, το καταλαβαίνεις. Μα εσύ δεν την έλεγες Χούντα, εσύ την έλεγες Πανάσταση. Εγώ την έλεγα Επανάσταση. Είναι δυνατόν. Ναι, Παναγιώτη, έχει δίκιο Αφροδίτη. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω εγώ. Έστεινα, ίσως ναι. Μα όταν κατάλαβα ότι κουμάσια είναι, άλλαξε στάση. Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά. Λίγα τα λόγια, σου παρακαλώ. Εμένα η Χούντα με έδειξε το υπουργείο που δούλευα. Σε έδειξε η Χούντα του Ιωαννίδη, γιατί σου υπέρ της του Παπαδόπουλου. Όχι, ρε παιδιά, μου παρεξηγήσατε. Εγώ έκανα πως δούλευα για τον Παπαδόπουλο. Όμως την πραγματικότητα προσπαθούσε να υπονομεύσει το καθεστώς. Σιγά σιγά, ρε Παναγιώτη, σε λίγο θα μας πεις ότι είσαι αντιστασιακός. Ω, αφήστε την κρίνια. Ελάτε να γυρίσουμε. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Εντάξει, ερχόμαστε.